κοντά μας και τον προπονητή της Ομόνιας, τον Δημήτρη τον Κουκούρη, να μας πει και αυτός την άποψή του για το σημερινό παιχνίδι. Coach, καλησπέρα. Ένα παιχνίδι σήμερα δύσκολο, κλειστό. Έφτασε στο καλάθι στο τέλος, αλλά το χάσαμε. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Κλειστό παιχνίδι, όπως το είπες. Πρώτο ημίχρονο κερδίσαμε για 2 δεκάλεπτα. Δεύτερο ημίχρονο τα χάσαμε. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Προσπαθήσαμε με αλλαγές αμυνών πολλές να περιορίσουμε τους δύο ψηλούς που έχει έθα. Δυστυχώς, με κάποιες κακές άμυνες του ψηλού μας τον πέρισε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν φτάνει που η ομάδα μας ουσιαστικά δεν έχει πέταρει καθαρό. Αναγκαστήκαμε και πέσαμε με ένα 3 στο 4 και ένα 4 στο 5 σχεδόν σε όλο το μάτι. Παρ' όλα αυτά, μπορέσαμε και σταματήσαμε λίγο το inside game. Δεχτήκαμε κάποια άσχημα λάθια από λάθη μας, κάποια κρίσιμα, κάποιους εφηνδιασμούς ή κάποια αποχαμένα rebound, αν και ήταν ισορροπημένα αντί στα νούμερα όλο το παιχνίδι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε νέα παιδιά, δεν έχουμε επαφές, δεν έχουμε εμπειρία και αν δεις σε 2 κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε και να κάνουμε σωστές επιλογές. Το decision making που λέμε είναι σε κλειστά παιχνίδια που κρίνονται στον πόντο, όπως είχαμε και με τον Παραλίμνη εδώ, θυμάσαι, χρειάζεσαι να ακούνε αυτά που λέμε στον πάγκο και να προσπαθήσουν να τα κάνουν. Εκεί νομίζω λίγο σε 2-3 επιλογές στην επίθεση είχαμε πρόβλημα προς το τέλος. Δεν πήραμε σωστές επιλογές. Έχω παράπονο γιατί πάτησαν, τα δώσαν όλα, ήταν κλειστό παιχνίδι τρίπλο που σου είπα. Το κακό είναι ότι μείναμε χωρίς λύσεις. Είμαστε 10, μείναμε χωρίς λύσεις, δεν είχαμε λύσεις. Και παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε και λύσεις. Ο στόχος μας παραμένει ίδιος, συνεχίζουμε. Πρέπει να έχουμε γίνει διεκδυτικοί αυτό που θέλαμε, να το πετύχουμε. Το έχουμε πετύχει. Μένει κάποια παιχνίδια τέτοια με ομάδες που είναι θεωρητικά στα μέτρα σου, να μπορείς να έχεις καλύτερες αποφάσεις ώστε να κερδίσεις και τα παιχνίδια που κρίνονται στον πόντο. Έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο decision maker στο όχι μόνο σήμερα, γενικά. Υπάρχει κάποια προοπτική να γίνει κάποια προοπτική? Οι δυνατότητες της ομάδας είναι περιορισμένες. Προσπαθούμε για αυτό το διάστημα. Θα δούμε, μπορώ να σου πω κάτι τώρα. Απ' την άλλη, βλέπεις ότι έχουμε κάνει τις 4 νίκες, αν παρατηρήσεις, έχουμε 4 παίκτες και πάνω με διψήφια αριθμό. Οπότε είναι κάτι που προσπάθησαμε να το δουλέψουμε όλο αυτό το διάστημα, ώστε να μοιράζεται η μπάλα. Παρόλο το small rotation που έχουμε, αν μοιράζουμε την μπάλα και δεν περιμένουμε τα πάντα από τον Νίκος, το παιδί είναι scorer και μπορέσουμε και μοιράσουμε το σκορ και στους άλλους, αν παρατηρήσεις τις 4 νίκες που έχουμε κάνει, το έχουμε πετύχει αυτό. Γι' αυτό και έχουμε πάρει τις νίκες. Και είναι άλλο ένα κομμάτι που το δουλεύουμε. Αλλά σου ξαλέω, έχουμε χάσει 4 κλειστά παιχνίδια. Δηλαδή θα μπορούσαμε για 4 να είμαστε 6-7 νίκες. Εκεί θες και λίγο εμπειρία, εκεί θες και λίγο σωστές αποφάσεις και παίχτες που να μπορούν να διαχειριστούν τέτοια παιχνίδια σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν,